Αυτός είναι ο Χαράλαμπος, ηλικίας μόλις 2,5 ετών, ο οποίος ξεσήκωσε τον κόσμο στην καρδιά του Ηρακλείου. Το μικρό αγόρι πλησίασε έναν καλλιτέχνη του δρόμου, ζήτησε το μικρόφωνο, έπιασε τη λύρα και τραγούδησε «Ήτανε μια φορά μάτια μου» του Σταύρου Ξαρχάκου, που ερμήνευσε μοναδικά το 1974 ο Νίκος Ξυλούρης. Πάει στον κύριο, του λέει «Θείο, λέει, μπορεί να μου παίξετε το «Ήτανε» του Ξυλούρη». Με κοιτάει ο κύριος απέναντι μου, λέει «Λέω, δώσε το μικρόφωνο να δούμε». Ήτανε πολύ ωραία εμπειρία. Εντάξει, ο κόσμος έβλεπε εκεί, το ευχαριστήθηκε με το Χαράλαμπο. Διερχόμενοι πολίτες ενθουσιάστηκαν και χειροκρότησαν το μικρό Χαράλαμπο, ενώ οι γονείς του συγκινήθηκαν για μία ακόμη φορά. Ο Χαράλαμπος δεν είναι κριτικός, αλλά αγαπάει την Κρήτη, τον Ξυλούρη, τον Σκουλά και άλλους καλλιτέχνες. Έγινε λίγο ένας μικρός χαμός. Το συνηθίζει ο Χαράλαμπος όταν ακούει, όταν βλέπει μικρόφωνο, λύρα, αελαούτο και τέτοια, συνηθίζει, ανεβαίνει και τραγουδάει. Δεν ντρέπεται, παρέα πάντα με το βιολί του. Είσαι μάνα μου με το φεγγάρι. Και χθες ήταν η πρώτη φορά που συγκινήθηκα τόσο πολύ, πρώτη φορά. Και αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Οι γονείς του επίλεξαν την Κρήτη για διακοπές και εξαιτίας της αγάπης του μικρού Χαράλαμπου για την κριτική μουσική, τον έφεραν μαζί του στην Κρήτη για να την γνωρίσει από κοντά και όπως διαπίστωσαν, όπου βρεθούν ο Χαράλαμπος τραγουδάει και γίνεται ένας μικρός χαμός. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες και από κέντρο διασκέδασης στο Ρέθυμνο. Ο μικρός Χαράλαμπος εμπνεύστηκε τον παππού του, ο οποίος παίζει λαούτο σινκό. Στην ηλικία του 1,5 έτους, πριν καλά-καλά μιλήσει, τραγουδούσε κριτικό τραγούδι. 1,5 χρονών τραγούδαγε το «Ήτανε» του Ξυλούρη. Πεντακάθαρα, εμείς είχαμε πάθει πλάκα. Εδώ ούτε καν είχε ξεκινήσει να μιλήσει και αυτός τραγούδαγε το τραγούδι του Ξυλούρη. Εγώ δεν το είχα σαν παιδάκι. Ήμουν πολύ ντροπιάρης. Αυτός, όσο κόσμο και να έχει, θα πάρει το μικρόφωνο. Θα πει το τραγούδι του, δεν τον ενδιαφέρει. Και ο μουσικός στον δρόμο, άλλο με τα χρήματα πέφτουν βροχή. Ναι, ναι, ναι. Ο Χαράλαμπος από την πρώτη στιγμή είναι αντιγράφει και ξέρει πάρα πολύ καλά πώς θα κρατάει τη λύρα και πώς θα κρατάει το βιολί. Όσο μπορούμε, όπως είπε και ο σύζυγός μου, όσο μπορούμε, θα τον προωθήσουμε. Θα τον βοηθήσουμε. Οι γονείς του του αγόρασαν λύρα, βιολί, λαούτο και άλλα μουσικά όργανα, καθώς αντίκρισαν την αγάπη του για τη μουσική, ενώ θα τον βοηθήσουν όσο μπορούν, προκειμένου να υλοποιήσει τα όνειρά του.